Τι έγινε στα Χανιά? Μάλλον κάποιοι δεν διακρίνονται για την περιβαλλοντική τους συνείδηση, καθώς είδαμε κάποιες φωτογραφίες να κυκλοφορούν από το πρωί στο διαδίκτυο. Τις ανήρτησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος Τσουπάκη, στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με δέντρα τα οποία φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί, αλλά το δυστύχημα σε αυτό είναι ότι έχει υπάρξει ανθρώπινο χέρι για αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Είναι στην είσοδο του πεζόδρομου της Χάλιδων στα Χανιά. Ακριβώς. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο κύριος Τσουπάκης, κάποιοι πότισαν με χημικές ουσίες τα δέντρα. Ναι. Έριξαν στο χώμα χημικά. Με αποτέλεσμα αυτά να ξεραθούν. Αμέσως βέβαια ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να υπάρξει αντικατάσταση. Αλλά το σημαντικό νομίζω και αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε μια πολύ όμορφη εικόνα με πράσινο, με μια προσπάθεια να γίνεται, για κάποιους λόγους και για κάποιους ανθρώπους αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό. Με αποτέλεσμα να το καταστρέφουν. Υπάρχει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο έχουν καταγραφεί και άρα περιστατικά. Πάμε στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Τσουπάκη, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και πρόεδρος ΔΕΔΙΣΑ, βέβαια. Αντιδήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον Αντιδήμαρχο. Δεν ξέρω αν με ακούτε, Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας. Είδαμε χαρακτηριστικές εικόνες. Είναι εκεί στην είσοδο του πεζόδρομου στη Χάλιδον στα Χανιά, σωστά? Ακριβώς, είναι στην αρχή της Χάλιδον στα Χανιά. Τις τελευταίες μέρες βρήκαμε ένα δέντρο και από ό,τι μας είπε η υπηρεσία, ναι, έχουν ρίξει κάποια λιπαντικά και κάποια χημικά στοιχεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες σε διάφορους δρόμους των Χανίων. Εκτός από αυτό το σημείο, σε πολλές καταστροφές δέντρων, όπως είναι στη Δημοκρατία, όπως είναι στην Τζανακάκη, βλέπουμε πολλές φορές δέντρων. Αντιδήμαρχε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι πριν ότι το γενικεύσουμε τα δέντρα λίγο, κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να τα περιποιηθούμε, να τα προσέξουμε. Ωραία. Και γίνεται αυτή η καταστροφή. Στο συγκεκριμένο με ακούτε. Πριν το γενικεύσουμε λίγο, να αναφερθούμε λίγο στις φωτογραφίες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε καταλήξει αναφορικά με τη χημική ουσία, ποιο είναι το είδος της, ποια χημική ουσία είναι, από τη μία? Ακριβώς όχι, από την άλλη. Δεν έχει καταλήξει αυτό. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει, φαντάζομαι, και κάμερες ασφαλείας, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα που το, ποια στιγμή το ρίξανε και, δεν είναι, και ποια μέρα, και δεν είναι εύκολο να το εντοπίσουμε από τις κάμερες ασφαλείας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είδαμε την πορεία του δέντρου ότι δεν ήταν καλά, το ελέξαμε και τα παιδιά είδαν από την υπηρεσία ότι έχουν ρίξει κάτι σαν λιπαντικό και κάποιες χημικές ουσίες που ακόμα υπάρχει, δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε. Στην Αθήνα, όπου ειδικεύεται στο να δίνει απαντήσεις σε παρόμοια ζητήματα. Είμαι σίγουρος το γνωρίζετε και καλό θα ήταν βέβαια, χωρίς να γνωρίζω τις κινήσεις σας, να το ψάξετε περαιτέρω. Να το ψάξουμε περαιτέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, ότι το δέντρο θα αφαιρεθεί, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε σε κάποιο άλλο σημείο να δούμε αν μπορέσουμε να το σώσουμε. Στο συγκεκριμένο, από ό,τι με ενημέρωσε η υπηρεσία, στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να γίνει μια ειδική διαδικασία, γιατί άμεσα δεν μπορεί να φυτευτεί κάτι άλλο. Θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει λίγος χρόνος και να γίνουν και κάποια άλλη διαδικασία για να μπει φυτόχωμα. Θέλει κάποιες μέρες για να μπορεί να φυτευτεί το επόμενο δέντρο που θα φυτευτεί ένα ίδιο δέντρο. Αντιδήμαρχε, στο ρεπορτάζ που αναφέρθηκε στην αρχή, γίνεται λόγος και για άλλα σημεία στα οποία έχει εντοπιστεί το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε ίσως για το ίδιο έτσι περιστατικό, με τις ίδιες ουσίες να έχουν καταστραφεί τα δέντρα? Όχι. Στους άλλους δρόμους που αναφέραμε υπάρχουν τράψη δέντρων. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία προβαίνει σε διάφορες φυτεύσεις δέντρων στα πεζοδρόμια
και γενικά που υπάρχουν κενά στους δρόμους των Χανίων, αυτά τα δέντρα δυστυχώς δεν προλαβαίνουν να μεγαλώσουν. Δηλαδή θα δει ο κόσμος ότι σε κάποιους δρόμους, κεντρικούς δρόμους εδώ στα Χανιά, είναι όπως είναι η Τζανακάκη, όπως είναι η Ανδρέα Παπανδρέου, όπως είναι η Κοραή, αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά. Ναι, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ συχνά παρόμοια φαινόμενα όπως το συγκεκριμένο εκεί στη Χάλιγον. Τώρα, μένει να διευκρινιστεί. Ναι, αντιδήμαρχε, σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Το φαινόμενο να σπάνε τα κλαδιά, να μας σπάνε τα δέντρα. Θέλουμε την ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε και στη Χάλιγον. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι για διάφορα περιστατικά για θράψη δέντρων. Βέβαια, βέβαια, αντιδήμαρχε, το γνωρίζουμε και καλύπτουμε και το ρεπορτάζ. Είναι θράψη δέντρων εκεί, σπάνε τα κλαδιά και στην περιοχή. Είναι ακριβώς, ναι, το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα αρκετά συχνά και δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται. Όλοι ενδιαφερόμαστε για το πράσινο, όλοι ενδιαφερόμαστε για τα δέντρα και είναι κάποιες ενέργειες, κάποιον ασυνείδητο. Αντιδήμαρχε, τι που οφείλεται, έλλειψη παιδείας, σωστής νοοτροπίας που ορισμένοι έχουν. Δεν πάνε να πέφτουν πρόστιμα, δεν πάνε να έχετε ένα σχεδιασμό σωστό προς αυτή την κατεύθυνση, δεν πάνε να φωνάζουμε και συγγνώμη και για τους όρους που χρησιμοποιώ και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι καλύπτοντας συγκεκριμένα ρεπορτάζ. Το ίδιο ισχύει και με τα τροχαία συμβάντα, το ίδιο ισχύει και με την κακοποίηση ζώων, το ίδιο ισχύει και το πώς συμπεριφερόμαστε και αντιλαμβανόμαστε το φυσικό πλούτο που έχουμε δίπλα μας. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς όπως ακριβώς το λέτε. Είναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Εσείς είπατε παιδεία. Ναι, μπορεί να είναι η παιδεία. Κάποια πράγματα είναι υπεράνω και από εμάς. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Θεωρούμε ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι λίγες, μπορεί να κάνουν κακό. Είναι λίγες όμως αυτές οι περιπτώσεις. Ο πολλής κόσμος ενδιαφέρεται, προστατεύει το πράσινο. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, αντιδήμαρχε. Και εμείς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά, την καλησπέρα μας.